Πάμε σε αυτό εδώ το ερώτημα που έχει την κλασική δομή θέματος εξετάσεων πάνω στην ενότητα 3, να το εντοπίσουμε καλά αυτό. Δώστε ένα μη δετερμινιστικό περασμένο αυτόματο της ΣΕΛ. Έχουμε κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε υψηλοκινήσεις και στην πραγματικότητα οφείλουμε κιόλας. Όταν βλέπω το και σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει, πρέπει αμέσως να κάνω ένα δίκλαδο, δύο κλάδους που με ε πηγαίνουν στις αντίστοιχες καταστάσεις. Και τώρα αμέσως μετά, όταν η πρώτη κατάσταση θα είναι μια τελική κατάσταση στην οποία θα ανακυκλώνεται το 0 και η άλλη κατάσταση επίσης θα είναι μια τελική κατάσταση στην οποία θα ανακυκλώνεται ο άσος. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το μπα το οποίο πρέπει να δώσουμε και τώρα θα πρέπει να δώσουμε το ισοδύναμο δετερμινιστικό αυτόματο. Προσοχή, αυτό που έχουμε πάνω είναι ένα μη δετερμινιστικό αυτόματο με έψιλον κινήσεις, άρα πρέπει να εφαρμόσουμε και τους δύο αλγόριθμους. Πρέπει να εφαρμόσω και τον ΠΑΕ στον ΠΑ και τον ΠΑ στον νου που Α. Ξεκινάω λοιπόν στο πρόχειρο, γιατί η εφαρμογή του αλγορίθμου ΠΑΕ σε ΠΑ είναι ο αλγόριθμος ΕΣΕ. Άρα λοιπόν θα φτιάξω λίγο το πινακάκι. Το πινακάκι βάζω τις καταστάσεις Α, Β, Γ. Και βεβαίως με 0 και 1 θα κάνουμε εφαρμογή του ΕΣΕ. Άρα λοιπόν εδώ έχω ε0, ε, ε0, ε σε κάθε ένα κελί της πρώτης στήλης. Και βεβαίως μετά ε1, ε στη στήλη των άσων. Και τώρα με ιδιαίτερη προσοχή, τον κανόνα τον οποίο έχουμε πει, όταν έχουμε τον αλγόριθμο ΕΣΕ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι, οπότε λοιπόν ξεκινάω από το α και από το α χωρίς διάβασμα μένει πάντα στην διακατάσταση, έχουμε πει, προσοχή, οπότε πάει και στο β και στο γ. Μετά από το α0 δεν καθορίζεται μετάβαση, από το β0 μένει στο β και από το γ δεν έχω μετάβαση και τέλος β χωρίς διάβασμα πηγαίνει στο β. Να συμπληρώσουμε λίγο και το καθαρό όπως το γράφουμε και αναφέρουμε στο καθαρό ότι εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο μετατροπής ΠΑΕ σε ΠΑ. Εφαρμόζω τον αλγόριθμο μετατροπής ΠΑΕ σε ΠΑ και μετά κάνουμε το πινακάκι, όπου στο πινακάκι βέβαια δίνουμε αυτό το οποίο έχουμε βάλει στο πρόχειρο μέσα σε σύνολα όπου οδηγούνται στο τέλος οι καταστάσεις. Έτσι, υπάρχει μια ανισορροπία στη διευθέτηση των γραμμών αυτή τη στιγμή, πιστεύω να διορθωθεί. Πάρα αυτά. Οπότε λοιπόν δεν διορθώθηκε. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ το α, το β και το γ. Έχει μια ανισορροπία έτσι ολική. Και ξεκινάω λοιπόν από το α0 οδηγηθήκαμε στο β. Προχωράμε τώρα να κάνουμε το διπλανό κελί. Α χωρίς διάβασμα μένει στο α, πάει στο β, πάει και στο γ. Και τώρα το καθένα ξεχωριστά. Από το α με άσο δεν έχω τίποτα. Από το β με άσο δεν έχω τίποτα. Και από το γ με άσο έχω γ. Και από το γ χωρίς διάβασμα μένει στο γ. Οπότε εδώ στο κελί αυτό βάζουμε γ. Ομοίως τώρα από το β χωρίς διάβασμα την ίδια κατάσταση β. Με 0 παραμένει β και χωρίς διάβασμα β. Άρα συνολικά από το β χωρίς διάβασμα με 0 πάμε στο β. Και τέλος αντίστοιχα από το β χωρίς διάβασμα β. Από το β με άσο δεν έχουμε τίποτα. Προσοχή εδώ, κενό σύνολο. Και ομοίως τώρα από το γ χωρίς διάβασμα γ, από το γ με 0 τίποτα, άρα κενό σύνολο εδώ. Και επίσης το δεξί κελί από το γ χωρίς διάβασμα γ, με άσο γ και με χωρίς διάβασμα γ, άρα λοιπόν αυτός είναι ο πίνακας μετάβασης του μπα, στο οποίο τώρα θα δώσουμε και σχηματικά τι προέκυψε, όπου εδώ βέβαια τονίζουμε για ακόμα μια φορά ότι έχουμε πάντα τις ίδιες καταστάσεις. Συνεπώς έχω την κατάσταση α, τη β και τη γ και θα βάλω ό,τι βελάκια προέκυψαν. Από το α με 0 πηγαίνει στο β, από το α με 1 πηγαίνει στο γ, από το β με 0 πηγαίνει στο β με 1 στο κενό το οποίο δεν το ζωγραφίζουμε, από το γ με 0 στο κενό και από το γ με 1 στο γ. Προέκυψε αυτό εδώ. Τελικές είναι η β και η γ, οι ίδιες με προηγουμένως λέμε. Και βεβαίως επειδή υπάρχει μονοπάτι ε κινήσεων από την αρχική στη τελική και η αρχική γίνεται τελική. Συνεχίζουμε τώρα την εφαρμογή του δεύτερου αλγόριθμου. Εφαρμόζω λοιπόν τον αλγόριθμο μετατροπής μπάσενοτ που α. Αυτά τα γράφουμε διαδοχικά έτσι στο χαρτί μας. Μετατροπής μπάσενοτ που α. Εδώ έχουμε στα χέρια μας τον πίνακα μετάβαση του μπα, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να τον ξεζωγραφίσω εκ νέου και αυτό θα είναι σύνηθες στην κατασκευή. Οπότε λοιπόν ξεκινάω με το μονοσύνολο α και παρατηρώ το πινακάκι ακριβώς στα αριστερά. Α με 0 πηγαίνει στο β και α με 1 πηγαίνει στο γ. Και τώρα προέκυψαν νέες καταστάσεις η β και η γ, οι οποίες πρέπει να τοποθετηθούν από κάτω προς μελέτη. Και έχω το β με 0 πηγαίνει στο μονοσύνολο β και με 1 πηγαίνει στο κενό.
Εδώ τώρα προέκυψε μια κατάσταση. Προσοχή, το κενό εδώ είναι κατάσταση σε αυτόν τον αλγόριθμο, στον προηγούμενο δεν είναι. Κενό λοιπόν, και τώρα γάμα 0 πηγαίνει στο κενό σύνολο και με 1 πηγαίνει στο μονοσύνολο γάμα. Ενώ τέλος το κενό με 0 και 1 πηγαίνει στο κενό. Προέκυψε λοιπόν αυτό εδώ το πινακάκι, το οποίο πρέπει να το αποδώσουμε και σχηματικά. Και σχηματικά λοιπόν είναι. Και πηγαίνουμε και φτιάχνουμε το πινακάκι εκ νέου, έτσι, α, 0 με πηγαίνει στο β και με 1 πηγαίνει στο γ. Εδώ μπορούμε να αποτυπώσουμε τις καταστάσεις σε σύνολα, μπορούμε και όχι. Β με 0 πηγαίνει στο β και με 1 όμως, προσοχή, πηγαίνει στο κενό σύνολο, το οποίο το αποτυπώνουμε. Γ με 0 πηγαίνει στο κενό σύνολο και με 1 πηγαίνει στο γ. Και τέλος το κενό με 0 και με 1 πηγαίνει στο κενό. Τελικές καταστάσεις είναι οι ίδιες, άρα τελική είναι αυτή εδώ, τελική είναι επίσης αυτή εδώ, τελική είναι και αυτή εδώ. Και έπειτα μας ζητάει να απλοποιήσουμε το συγκεκριμένο δετερμινιστικό αυτόματο. Έτσι, ετέλειωσε το ερώτημα Β, έτσι να έχουμε πολύ καθαρά τη δομή της απάντησης στο μυαλό μας. Είναι η εφαρμογή των δύο αλγορίθμων. Και τώρα που μας λέει να απλοποιήσουμε το παραπάνω δετερμινιστικό αυτόματο, έτσι ξανασχεδιάζουμε το αυτόματο. Ξανασχεδιάζουμε το αυτόματο προκειμένου κάθε μία κατάσταση να έχει ένα γράμμα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ ο προηγούμενος αλγόριθμος δεν μας έβγαλε δισύνολα, τρισύνολα, οπότε τα πράγματα είναι αρκετά εύκολα. Οπότε λοιπόν, παρόλα αυτά, θα το ξαναζωγραφίσουμε για να τονίσουμε το γεγονός ότι εδώ τρέχουμε τη διαδικασία πινακοειδώς, όπως έχουμε πει. Ξαναβάζω λοιπόν το ίδιο ακριβώς αυτόματο, το ξαναζωγραφίζω και τώρα ακριβώς με τις ίδιες μεταβάσεις κτλ. 0,1, ανακύκλωση εδώ το μηδενικό, άσος, εδώ ανακύκλωση ο άσος, 0 εδώ, 0,1 εδώ. Τις καταστάσεις λοιπόν έχουν ένα γράμμα. Κρατάω τα ίδια εδώ, αβγ, αυτή να την πω κ. Και ο αλγόριθμος τρέχει πάνω, απλοποίησης, τρέχει πάνω στον πίνακα μετάβασης. Κατασκευάζω λοιπόν τον πίνακα μετάβασης. Κατασκευάζω τον πίνακα μετάβασης. Να παρατηρήσουμε στον πίνακα δηλαδή αν το αυτόματο επιδέχεται ή όχι απλοποίησης. Α, β, γ, κ. Και είναι πίνακας μετάβασης του δετερμινιστικού αυτόματου, έτσι. Ο αλγόριθμος απλοποίησης τρέχει μόνο, αποκλειστικά και μόνο, πάνω σε δετερμινιστικό αυτόματο. Α λοιπόν έχω με 0 και με 1, α με 0 πηγαίνει στο β, με 1 πηγαίνει στο γ, β με 0 πηγαίνει στον εαυτό του και με 1 πηγαίνει στο κενό, γ με 0 στο κενό και με 1 στο γ, κενό με 0 και 1 στο κενό. Και τώρα σημειώνω τις τελικές όπως έχουμε πει. Τελική είναι η α, είναι η β, είναι και η γ. Σημειώνουμε και την αρχική. Εδώ είναι και αρχική η α, προσοχή. Και τώρα θα παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχουν δύο καταστάσεις που έχουν την ίδια συμπεριφορά με 0 και με 1 να πηγαίνουν στα ίδια σύμβολα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν καταστάσεις με την ίδια συμπεριφορά. Καταστάσεις με την ίδια συμπεριφορά. Άρα το αυτόματο. Άρα το αυτόματο δεν επιδέχεται απλοποίησης. Αυτά λοιπόν σχετικά και με αυτήν εδώ την άσκηση.